Και να υποδεχτούμε τον κύριο Γιώργο Μπούτσικο μαζί μα. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι Μια πολύ. τόσο ιδιαίτερη ημέρα, τόσο σημαντική, να μιλήσουμε για την πρόληψη, για την ευαισθητοποίηση, αλλά και για την έγκαιρη διάγνωση ε, κατά του καρκίνου, κατά του καρκίνου του μαστού. Που δυστυχώ ε, είναι και η συχνότερη, ο συχνότερο τύπο καρκίνου στι γυναίκε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα. Κατά του καρκίνου του μαστού, στον Παγκόσμιο Μήνα, όπω είναι ο Οκτώβρη Παγκοσμίω. Και τα είπατε όλα μόνοι σα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική η πρόληψη, καθώ μπορούμε να βρούμε τον καρκίνο σε πρώιμα στάδια και να θεραπευτεί τελείω και χωρί η γυναίκα να χρειαστεί να υποβληθεί σε πολύ μεγάλε και χειρουργικέ θεραπείε και χει κυμιοθεραπείε, που είναι και το πιο σημαντικό, α πούμε, πιο σοβαρή από τι θεραπείε που κάνει η γυναίκα. Οπότε το μήνυμα τη ημέρα είναι πραγματικά όλε οι γυναίκε να μην κάνουν. Ε, να, μην, να, να, να προσπαθούν να συμπεριφέρονται ω ε, πιστέ στον προληπτικό έλεγχο μία φορά να, το να χρόνο. Να παραμελούν τον έλεγχο. Αυτό, αρχή. αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατρέ, πείτε μα από ποια ηλικία ε, πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε να το κοιτάμε. Κοιτάξτε, θα σα πω για τον γενικό πληθυσμό που είναι το group που ανήκουν οι περισσότερε γυναίκε, δηλαδή χωρί κάποιου προδιευθυντικού παράγοντε κινδύνου. Όλε οι καθητηριότητε οδηγίε λένε ότι οι γυναίκε μετά τα 40 πρέπει μία φορά το χρόνο να υποβάλλονται σε ψηφιακή μαστογραφία και περιχογράφημα μαστών και φυσικά κλινική εξέταση από, από, από κάποιο χειρουργό μα, από κάποιον γιατρό τη ειδικότητά μου. Αυτό πρέπει να γίνεται ανελειπώ λοιπόν, από τα 40 και εδώ στην Ελλάδα μέχρι και σε πολύ μεγάλε ηλικίε. Mm -hmm. Τώρα, φυσικά υπάρχουν και ιδιαίτερε κατηγορίε ασθενών που έχουν λίγο πιο αυξημένο ρίσκο τον οποίο ο έλεγχο εξατομικεύεται και πρέπει να αρχίζει κάποια χρόνια νωρίτερα. Εσεί κάνετε και το χειρουργείο ε, μαστού. Θέλω να μου πείτε και την ψυχολογία των γυναικών καθ' όλη αυτή τη διαδικασία και καθ' όλη αυτή τη διάρκεια και πώς ε, μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες και ψυχολογικά και δεν ξέρω με, άλλου άλλους τρόπους. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο μιας γυναίκας η οποία έχει διαγνωστεί με καρκινομαστού και η οποία είναι στην πορεία όλη αυτή τη θεραπεία. Η ψυχολογία είναι και ένα από του πιο αναγνωρισμένου παράγοντε καλή ή κακή έκβαση μια ασθενού. Mm -hmm. Στην ε, εποχή που ζούμε, όλα τα οργανωμένα κέντρα έχουν εξειδικευμένου ψυχολόγου ή έχουν κάποιε εξειδικευμένε νοσηλεύτριε, οι οποίε έχουν κάνει πολλά μαθήματα, πολλά σεμινάρια, έχουν δώσει εξετάσει για τον καρκίνο του μαστού και την ψυχολογία και είναι πάντα δίπλα στου ασθενεί. Ενδεικτικά θα σα πω ότι στο Λονδίνο, που, από το οποίο προέρχομαι και ήμουν πάρα πολλά χρόνια, δεν δίνεται ποτέ διάγνωση καρκίνου σε μια γυναίκα χωρί την ίδια μαζί με τον γιατρό. Να είναι και η εξειδικευμένη ψυχολόγηση και η εξειδικευμένη νοσηλεύθερη. Η ψυχολογία είναι το παν. Για να μπορέσει η γυναίκα να βρει τη δύναμη να ανταπεξέλθει σε όλε τι δυσκολίε που έχει μια διάγνωση καρκίνου και η θεραπεία που ακολουθείται. Ξέρουμε για ποιο λόγο είναι ο συχνότερο ε, τύπο ε, καρκίνου στι γυναίκε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Mm -hmm. Ξέρουμε κάποιου ιδεολογικού παράγοντε. Ξέρουμε όμω ότι είναι ο νούμερο ένα καρκίνο στι γυναίκε και ο νούμερο δύο στο γενικό πληθυσμό. Ε, ωστόσο είναι ένα αισιάσιμο καρκίνο. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σήμερα που είναι Παρασκευή 25 Οκτωβρίου. Είναι ασυάσιμο καρκίνο, αρκεί να διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται να κάνει τον προληπτικό τη έλεγχο, γιατί πάρα πολλέ φορέ μπορεί να μην βρούμε καρκίνο. Μπορούμε να βρούμε μια προκαρκινική κατάσταση. Μπορούμε να βρούμε μια υψηλού ρίσκου βλάβη. Να την αφαιρέσουμε μια πολύ μικρή και τεχνική επέμβαση και η γυναίκα να γλιτώσει από μια νόση στο μέλλον. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο έλεγχο. Δεν είναι μόνο για καρκίνο. Βγήκε από την απώλεια του ονομαστού τη, έτσι. Για που για τι γυναίκε δυστυχώ επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία του και. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να το προλάβουμε ώστε να μην είναι σύμβολο τη γυναική φύση. Οπότε... Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω όλε τι γυναίκε ότι ακόμα και στην περίπτωση που πρέπει να αφαιρεθεί ο μαστό για ογκολογικού λόγου, πλέον με την αγκοπλαστική χειρουργική η αφαίρεση του μαστού γίνεται και σε όλα και λιγότερε γυναίκε. Εάν όμω πρέπει να αφαιρεθεί ο μαστό, μπορεί η γυναίκα στο ίδιο χειρουργείο να κάνει πλαστική αποκατάσταση, να κοιμηθεί με στήθο και να ξυπνήσει με στήθο, ώστε να μην μπορέσει να νιώσει αυτό το ψυχολογικό φορτίο. Γίνεται την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή στο ίδιο χειρουργείο mm -hmm. πλέον, σε σύγχρονη μέρα, εκτό αν υπάρχουν κάποιε αντιδείξει. Στι περισσότερε γυναίκε όμω, η γυναίκα κοιμάται με στήθο, ξυπνάει με στήθο και τι περισσότερε φορέ θα τροπήσω να πω το καινούριο στήθο είναι και λίγο πιο ωραίο από το φυσικό από το προηγούμενο. Ναι, και ήσυ και χωρί ε, τον καρκίνο. Ε, να πάμε λίγο και στο μετά. Ε, αφού αφαιρεθεί ε, ο και ε, ε, την ψυχολογία της γυναίκας και μετά, αλλά και τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα, πρέπει να το κοιτάει, πρέπει να, πηγαίνει, να συνεχίσει να πηγαίνει να κάνει την εξέταση. Όπω όλε οι γυναίκε, έτσι και οι γυναίκε που έχουν νοσήσει, πρέπει μια φορά το χρόνο να ελέγχεται πάλι με τι ίδιε μεθόδου. Επειδή μιλήσατε για γυναίκα που έχει κάνει η μαστεκτομή, η γυναίκα θέλει κάποιο χρόνο να βιώσει το καινούριο τη στήθο και το καινούριο body image. Το βιώνει όμω, γιατί δεν είναι ένα. Ένα κορμί το οποίο είναι ε, καρατομημένο, δεν είναι ακροτηριασμένο, έχει πάλι στήθο. Mm -hmm. Μετά θα μπει σε έναν έλεγχο και από τον ογκολόγο τη και από τον χειρουργό μας του και από τον ακτινολόγο. Θα την έχουμε σε κάποιο, για κάποιο χρονικό διάστημα σε πολύ σύντομου ελέγχου. Μετά όμως θα γυρίσει πάλι στο κανονικό, ε, στο κανονικό έλεγχο που έχουν όλε οι γυναίκε. Και αυτό είναι και ο λόγο που λέμε ότι ο καρκίνο είναι ιάσιμος. Κάποια στιγμή δηλαδή θα γυρίσει στην κανονική τη ζωή. Θα, το, θα την ξεχάσει ο καρκίνο και θα την ξεχάσει ο καρκίνο. Αρκεί να τον βρούμε, επαναλαμβάνω, σε πρώιμα στάδια. Και ε το κλειδί γι' αυτό είναι η συμμόρφωση με την ετήσια μαστογραφία και το ετήσιο περιχογράφημα. Είναι μια ακριβή διαδικασία. ενώ και οι εξετάσει, αλλά και μετά ε, το χειρουργείο για το στήθο. Γιατί φαντάζομαι, ένα τέτοιο χειρουργείο δεν ξέρω αν έχουν όλε οι γυναίκε τη δυνατότητα να ε, κοιμηθούν με στήθο και να ξυπνήσουν με στήθο. Όσον αφορά τι εξετάσει, πλέον. Ε, Χρηματοδοτούνται από το νεοπού, συνταγογραφούνται όλα και οι ασθενεί στα περισσότερα κέντρα πληρώνουν τη συμμετοχή τη. Ε, όσον αφορά τι πλαστικέ αποκαταστάσει και τι μεγάλε επεμβάσει, ορισμένε ναι, είναι ακριβέ, έχετε δίκιο. Ωστόσο, επειδή ω γιατροί είμαστε ογκολόγοι και είμαστε πρώτα άνθρωποι, ποτέ δεν πρόκειται να χάσουμε μια ασθενή και να τη πούμε δε σε χειρουργό, επειδή δεν τα βρίσκουμε στο οικονομικό. Πάντα θα χειρουργήσουμε τη γυναίκα, θα προσφέρουμε το καλύτερο και η γυναίκα, εάν και όποτε μπορεί, θα μα δώσει τα λεφτά ή δεν θα μα τα δώσει ποτέ. Μιλάμε για καρκίνο, μιλάμε για μία. Ε, κατάσταση η οποία είναι απειλητική για τη ζωή. Δεν μιλάμε για μια αισθητική, για μια κοσμητική επέμβαση. Εγώ προσωπικά και ξέρω και πάρα πολλού συναδέλφου δικού μου, δεν έχουμε χάσει ποτέ ασθενή λόγω των οικονομικών. Ποτέ. Και πολλέ φορέ γυναίκα η οποία είναι πραγματικά άπορη, την έχουμε χειρουργήσει και τσάμπα δωρεάν. Η αμοιβή, η ψυχολογική και η συναισθηματική που λαμβάνουμε σε ανταπόδοση είναι πολύ πιο σημαντική από πολλά χρηματικά ποσά. Σα σας, σας το διαβεβαιώ αυτό. Χαίρομαι τόσο πολύ που το λέτε αυτό. Αλήθεια. Πείτε μου ε, λίγο για, το, για τι γυναίκε που έρχονται σε επαφή μαζί σα, μια και είναι πολλέ. Ε, τι σα λένε, φοβούνται, πώ προσπαθείτε να τι αντιμετωπίσετε κι εσεί, να τι κάνετε να νιώσουν καλύτερα και μια ασφάλεια, το πιο, το πιο σημαντικό. Στη... Καταρχάς με τη γυναίκα είμαστε μαζί της, δίπλα της, χέρι-χέρι, πλάι-πλάι Από την ημέρα της διάγνωσης μέχρι το τέλος της θεραπείας και για όλη τη ζωή της Η ψυχολογική υποστήριξη που προσφέρουμε στη γυναίκα είναι πάρα πολύ σημαντική Και εμείς ως γιατροί, αλλά κυρίως η οικογένειά της και ο περίγυρός της Είναι η δύναμη για να συνεχίσει τη θεραπεία Και ως κλινικοί γιατροί είμαστε... Πάντα εκεί παίζουμε διτό ρόλο και του θεραπώντο γιατρού και του υποστηριχτή. Και οι περισσότεροι από εμά που ασχολούμαστε με τι γυναίκε σε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα, αναπτύσσουμε και μια πολύ προσωπική σχέση με την ασθενή. Λαϊκά λέμε στη γλώσσα μα: την παντρεύεσαι την ασθενή. Οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πολύ. Πρέπει να κάνουμε ε, ψηλάφιση. Οι γυναίκε μπορούν έτσι να βρουν αν, ε, ε, αν έχουν καρκίνο. Ενδεικτικά θα σα πω λίγο τι κατευθυντήριε οδηγίε. Από τα 20 μέχρι τα 30, μια αδρή αυτοεξέταση, μια αδρή ψηλάφιση, όποτε θυμάται η γυναίκα, στον ντου, όταν ξαπλώνει κτλ. Από τα 30 έω τα 40, συνιστούμε στη γυναίκα να κάνει αυτοψηλάφιση μία φορά το μήνα και μία φορά το χρόνο να κάνει ένα περιχογράφημα μαστών και μια κλινική εξέταση από ένα μαστόλόγο. Από τα 40 και μετά μια φορά το μήνα εξέταση πάλι. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω εδώ ότι η εξέταση πρέπει να γίνεται στη σωστή ημέρα του κύκλου που το στήθο δεν έχει την επίδραση των ορμονών, δεν είναι δηλαδή πρισμένο, πρισμένο. και ευαίσθητο. Οι συνήθω οι μέρε αυτέ είναι η 7η με 12η μέρα του κύκλου. Ω πρώτη ημέρα του κύκλου λογίζεται η ημέρα που έχει έρθει περίοδο. Και στην εμινόπαυση. Στην εμινόπαυση, μια φορά το μήνα, ανεξαρτήτω φυσικά ημέρα του κύκλου, αυτοεξέταση. Φυσικά, αν βρεθεί κάποιο έβριμα, αμέσω Ζητάμε συμβουλή από τον ειδικό. Δεν το αμελούμε, γιατί η αμέλεια συνηγορεί με αυτοχειρία, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Και φυσικά όλα τα ευρήματα πρέπει να αξιολογούνται. Εγώ θα σα πω ενδεικτικά ότι οι γυναίκε που κάνουν τον προσωπικό έλεγχο και στην αυτοεξέταση βρίσκουν κάποιο έβριμα, στην τριπλή κλειοψηφία των περιπτώσεων δεν είναι καρκίνο. Και αυτό είναι μελετημένο με audit, με project επιβελτίωση ποιότητα στην Αγγλία. Οι περισσότερε γυναίκε που ερχόντουσαν στο συμπτωματικό ιατρείο, στο τέλο τη φεύγανε χωρί να έχουν διάγνωση καρκίνου. Άρα, αν με την ψηλάφιση ε, ε, νιώσουμε κάτι, δεν σημαίνει απαραίτητο όχι. ότι είναι κάτι ενισυχητικό ή όχι. κάτι το οποίο... Μπορεί να είναι κίστη, μπορεί να ναι, είναι κίστη. μία νησίδα πυκνού συνδετικού ιστού, μπορεί να είναι ένα ενό αδένομα, μπορεί να είναι ε, η ιδέα, μπορεί να είναι ιστου μπορει να ειναι ενα ινο αδενομα μπορει να Γιατρέ, οι κιστούλε τι σημαίνουν. Κιστούλε είναι μικρά ογκυδιάκια, τα οποία δεν είναι συμπαγή, δεν έχουν δηλαδή μέσα ιστό, έχουν υγρό η κίστη τι βρίσκουμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών. Είναι απολύτω αθώε, εάν είναι απλέ και τι περισσότερε φορέ δεν κάνουμε τίποτα. Πότε κάνουμε, αν είναι πολύ μεγάλε και είναι συμπτωματικέ, δηλαδή προκαλούν πόνο, υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, βάζουμε μια βελονίτσα μέσα, τις ρουφάμε, πετάμε το υγρό και η γυναίκα μπορεί μετά να ζήσει τη ζωή τη χωρί ιδιαίτερα συμπτώματα. Βέβαια, η κίστη, ειδικά σε γυναίκε αναπροοϊκή ηλικία, λόγω των ορμόνων, μπορεί να ξαναγεμίσουν υγρό. Οπότε η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί. Επαναλαμβάνω, μόνο εάν προκαλούν πόνο. Οι κοίστε είναι αθώε τελείω. Η απλέ. οι, οι επιπλεγμένε κοίστε είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Ωραία. Υπάρχει μια φήμη ότι άμα μια γυναίκα δεν έχει κυκλοφορήσει, ότι είναι πιο επιρρεπή στο καρκίνο του μαστού. Αυτό είναι φήμη ή ισχύει. Αυτό ισχύει ε, κατά μέρο. Ναι. Η μητρότητα θεωρείται ω ένα προστατευτικό παράγοντα για τον καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, βλέπουμε και οι μητέρε που έχουν και τρία και τέσσερα παιδιά και νοσούν από καρκίνο. Και βλέπουμε και το αντίστροφο. Οι γυναίκε να μην έχουν κυοφορήσει ποτέ, να μην έχουν κάνει παιδιά ποτέ και να μην νοσούν ποτέ. Όταν λέμε ότι ένα παράγοντα είναι προδιαθεσικός, δεν είναι αιτιολογικό. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν τον παράγοντα αυτό θα αναπτύξουν το σύμπτωμα. Λέμε ότι μπορεί να υπάρχει λίγο περισσότερο ποσοστό. Με είναι κατανοητά, ε, κατανοητά νομίζω, Ευχαριστώ και οι τηλεθεατές πολύ, τα έχουν καταλάβει. προσπαθώ να τα πω όσο πιο απλά γίνεται, εκλαϊκευμένα, και ελπίζω να, να, να περνάμε το μήνυμα στις ναι. γυναίκες και να καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν συνήθως μόνο μαύρες και άσπρες ζώνες. Υπάρχουν και γκρίζόνε, ειδικά στον καρκίνο του μαστού. Όλα με συζήτηση με τον ειδικό λύνονται και η ενημέρωση είναι το κλειδί. Και δεν χρειάζεται άγχος, ψυχραιμία. Ε, νομίζω ότι έχουνε εξελιχθεί και τα πράγματα ιατρικά, ακόμα και στις τομές σε όλα. Σίγουρα η πρόγνωση είναι το σημαντικότερο, ε, η πρόληψη, ε, η έγκαιρη διάγνωση, αυτά που συζητάμε και σήμερα και γι' αυτό το λόγο έχω και το γιατρό ε, εδώ μαζί μου και ελπίζω να, ακού, να ακούν τώρα οι γυναίκες και να μπουν στη διαδικασία να αρχίζουν να πηγαίνουν να κάνουν τις εξετάσεις τους γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, δυστυχώ, πολλέ φορέ λόγω τη καθημερινότητα ε, τα παραμελούμε αυτά. Ε, νομίζουμε ότι δεν είναι τα τόσο ε, σημαντικά, αλλά στο τέλο τη μέρα είναι το πιο σημαντικό πράγμα να προσέχουμε τον εαυτό μα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή είπατε για την χειρουργική ε, ε, θεραπεία ναι. και τι τομέ, εγώ όταν δείχνω φωτογραφίε στι γυναίκε που έρχονται στο ιατρείο μου από χειρουργία και από τομέ. Ε, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ. Γιατί η εικόνα που έχουν στο μυαλό του οι γυναίκε είναι η εικόνα του παραμορφωμένου μαστού, του μαστού σαν φαγωμένο μήλο, που του λείπει το μισό κομμάτι, των τομών που είναι άσχημων. Πλέον η ογκοπλαστική χειρουργική, που είναι η μοντέρνα έκδοση τη χειρουργική μαστού, κάνει αόρατε τομέ, είτε γύρω από τη θηλή είτε κάτω από το μαστό. Χωρί να χάνεται η θηλή. Χωρίς να χάνεται η θηλή. Η θηλή χάνεται μόνο για αγκολογικού λόγου. Ναι. Αόρατε τομέ, Ειδικά όταν διατηρούμε το μαστό, γιατί η προσπάθειά μα δεν είναι να βγάλουμε το μαστό και να κάνουμε πλαστική αποκατάσταση. Η προσπάθειά μας είναι μα είναι με ό,τι τεχνική μπορούμε να σώσουμε το μαστό και καμιά φορά, αν η γυναίκα έχει μεγάλο και πτωτικό μαστό, να τον ανορθώσουμε και να τον μικρύνουμε. Και επίση το ίδιο να κάνουμε συμμετρικό και τον άλλον τον μαστό από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε η γυναίκα να ξυπνήσει με έναν καινούριο, πιο όμορφο μαστό. Και οι τελευταίε μελέτε έχουν δείξει ότι οι γυναίκε που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσει έχουν καλύτερη επιβίωση από τι γυναίκε που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή. Οπότε ο σκοπό μα είναι να σώσουμε το μαστό. Αυτό είναι ο σκοπό μα. Με μικρέ τομέ, με αόρατε τομέ και όσο το δυνατόν καλύτερο συνθηκό αποτέλεσμα, χωρί όμω να το διευκρινίσω να θυσιάσουμε το οικολογικό αποτέλεσμα. Γιατί το οικολογικό αποτέλεσμα είναι η προτεραιότητά μα. Το αισθητικό μπορεί να βελτιωθεί και με τη βοήθεια των συναδέλφων των πλαστικών χειρουργών, εφόρου ζωή, όσε προσπάθειε θέλουμε. Γιατρέ, είστε φανταστικό. Νομίζω μα τα εξηγήσατε όλα, μα λύσατε όλε τι απορίε. Και αν βοηθήσαμε έστω και μία γυναίκα ή την παροτρύνα με την να κάνει τι εξετάσει τη, νομίζω είμαστε όλοι κερδισμένοι. Το ελπίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα για την μαζί μα. Ψάξτε τον για όλα αυτά που κάνει. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολιτισμός τώρα